Στο μακρινό μέλλον, η παγκοσμιοποίηση είναι σε πλήρη εφαρμογή. Δεν υπάρχουν κράτη, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν κυβερνήσεις, τίποτε. Είναι μία ομοσπονδία που κυβερνά όλο τον κόσμο, όπως γίνεται στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Σε κάποια λοιπόν συνεδρίαση της συγκεκριμένης ομοσπονδίας, κάποιος έκανε την πρόταση να κρατηθεί και μία θρησκεία. Γιατί οι θρησκείες ήταν όπως ξέρουμε τώρα, και ο τύπος πρότεινε να κρατήσουμε μία θρησκεία για να ελέγχουμε τις μάζες καλύτερα. Το δέχτηκαν οι υπόλοιποι, αλλά ποια θρησκεία? Υπήρχε ένα δίλημα. Και λέει ο τύπος, το έχω σκεφτεί, παιδιά, συνάδελφοι, θα πάρουμε έναν εκπρόσωπο από κάθε θρησκεία, θα πάμε στο Grand Canyon και θα πέσουν από την ψηλότερη κορυφή, από τον ψηλότερο βράχο. Όποιος σωθεί, και αν σωθεί, θα έχουμε και ένα ατράνταχτο επιχείρημα ότι, να ορίστε, σώθηκε, αυτή είναι η θρησκεία που πρέπει να επικρατήσει τελικά σε όλο τον πλανήτη. Καταπληκτική ιδέα, συμφωνούν όλοι. Μαζεύονται εκεί, συνεργεία, κάμερες, χαμός, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί γεμάτος αγωνία. Πρώτος λοιπόν, στο χείλος του γκρεμού, ένας βουδιστής. Πηγαίνει λοιπόν στο χείλος του γκρεμού, από τα 350 μέτρα, αυτοσυγκεντρώνεται, βουτάει στο κενό, πέφτει 300, 250, 200, 150, 150, πλάτς, πελτές. Επόμενος ο Ινδιάνος πηγαίνει στο χείλος του γκρεμού, αυτοσυγκεντρώνεται, βουτάει στο κενό 350 μέτρα, 200, τραγουδάει 150, 150 πλάτς, κομμάτια κι αυτός. Πάει ο Άραβας επόμενος στο χείλος του γκρεμού, βουτάει κατευθείαν και αρχίζει 300 μέτρα, 250, 200, πέφτει συνεχώς 150, 100, 50, αγωνία, όλοι παρακολουθούν στα 30 μέτρα, τσαπ, φρένα, σηκώνεται μια σκόνη, πέφτει απαλά στο έδαφος, τουπ, ξεσκονίζεται, συνεχίζει. Αυτό είναι, τελειώσαμε. Κάμερες, πανικός. Αυτή είναι η θρησκεία. Μισό λεπτό, λέει, παιδιά, όμως έχει μιλήσει και ο Έλληνας. Να δούμε, λέει, και τον. Ναι, σωστά, αλλά δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, θα του δώσουμε μια ευκαιρία, εννοείται. Πάει λοιπόν και ο Έλληνας, κάνει το σταυρό του μπροστά το χείλος του γκρεμού. Βουτάει, σώσον κύριε το λαό σου, 300 μέτρα, σώσον κύριε το λαό σου, 250, σώσον κύριε το λαό σου, 200 μέτρα, σώσον κύριε το λαό σου, 150, 100, σώσον κύριε το λαό σου, 50, σώσον και βλέπει τη γη έρχεται, σώσον κύριε, η λαό μου. Πέφτει ένα αεροπλάνο, όπως γίνεται σε πολλά ανέκδοτα, και σώζεται μόνον ένας Αμερικανός από τη Νέα Υόρκη, ένας Γάλλος από το Παρίσι και ένας Έλληνας από τον Πειραιά. Τους πιάνουν οι γνωστοί μαύροι, τους πηγαίνουν στον γνωστό αρχηγό και έρχεται κάποιος υπαρχηγός λοιπόν που μιλάει πολλές γλώσσες και τους λέει το εξής. Εδώ, λέει, κύριε, έχουμε μία παράδοση. Όποιους εχμαλωτίζουμε, τους ρωτάω από ποιο μέρος είναι και το λέω στον αρχηγό. Εάν ο αρχηγός ξέρει το μέρος καταγωγής του καθενός, τον αφήνουμε ελεύθερο. Εάν δεν το ξέρει, πάει στο καζάνι. Τρομοκρατούνται οι τύποι, αλλά ο Αμερικάνος λέει: εντάξει, Νέα Υόρκη, θα έχει ακούσει, δεν μπορεί. Και ο Γάλλος έχει μια βεβαιότητα. Ο Πειραιώτης του λέει: πού να ξέρει τώρα τον Πειραιά, δεν πάμε καλά να πούμε, αλλά για να δούμε την εξέλιξη. Πάει λοιπόν ο υπαρχηγός στον πρώτο, στον Αμερικάνο, του λέει: από πού είσαι? Λέει: Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Μισό λεπτό, λέει, να το μεταφέρω στον αρχηγό. Έρχεται, του λέει: δεν το ξέρει, λέει, πάμε στο καζάνι. Μα πώς, λέει, πώς είναι δυνατόν, δεν μπορεί να μην ξέρει τη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Νιου Γιόρκ, Φρανκ Σινάτρα, πες, του λέει, άγαλμα της ελευθερίας, δίδυμη πύργη, δεν μπορεί να πει. Μισό λεπτό, λέει, να πω αυτές τις πληροφορίες. Ξαναπάει στον αρχηγό, τίποτα, λέει, δεν τα ξέρει. Μα λέει, δεν μπορεί, λέει, Νέα Υόρκη δεν είναι δυνατόν στο καζάνι, τέλος πάντων. Ο Παριζιάνος έχει παγώσει, ο Γάλλος, ο Πειραιώτης, δεν το συζητάμε, καταλαβαίνετε. Πάει λοιπόν στο Γάλλο, του λέει: εσύ από πού είσαι? Λέει: Παρίσι αυτός. Για πες, του λέει, Παρίσι. Πάει στον αρχηγό, έρχεται, λέει: δεν το έχει, λέει, ακουστά το Παρίσι. Πάμε στο καζάνι. Μα πώς, λέει, δεν μπορεί. Σε παρακαλώ, κάνε μια δεύτερη προσπάθεια που σκέφτομαι τον Αμερικάνο. Πες, του λέει, Παρίσι δεν μπορεί. Απαρή, πύργος του Άιφελ, Σικουάνα, κάτι, δεν μπορεί να μην ξέρει. Αψίδα το Θριάμβου. Δεν... ξαναπάει να πούμε τίποτα, δεν έχει ακουστά τίποτα. Πάμε, λέει, στο καζάνι. Ο Πειραιώτης έχει αποφασίσει για την τύχη του, για τη μοίρα του.
Έρχεται λοιπόν ο υπαρχηγός και στον Έλληνα, στον Πυριώτη, του λέει: «Εσύ από πού είσαι?» Εγώ λέει: «Δεν χρειάζεται να πω, πάμε στο καζάνι κατευθείαν». «Μα πώς λέει, εδώ υπάρχει μια διαδικασία». «Τι διαδικασία, αδερφέ?» του λέει. «Σε παρακαλώ να πούμε τώρα. Εδώ δεν ξέρει, λέει, Νέα Υόρκη και Παρίσι, θα ξέρει το δικό μου το μέρος. Άζε με, σε παρακαλώ, πήγαινε με λέει στο καζάνι». «Μα πώς, δεν μπορεί να μου χαλάσει εμένα το έθιμο, θα μου πει από πού είσαι?» «Ωραία, που φαγώθηκε», λέει. «Άντε να σου πω, από τον Πειραιά». «Να το πω», λέει, «στον αρχηγό να το μεταφέρω». Φεύγει λοιπόν ο υπαρχηγός. Δεν περνάει ένα λεπτό και τους βλέπει να έρχονται και οι δύο και ο αρχηγός γεμάτος χαμόγελα του λέει: «Πειραιάς, Ολυμπιακός!» Λέει: «Τι, το ξέρεις, αρχηγέ? Ο Φορίκουε, γιο μου!» Γίνεται συνέδριο υψηλής τεχνολογίας, επιστημονικό, στην Ουψάλα, στη Σουηδία. Σε κάποιο διάλειμμα λοιπόν έχουν δημιουργηθεί διάφορα πηγαδάκια από επιστήμονες. Σε ένα από τα πηγαδάκια αυτά κάθεται ένας Αμερικανός, ένας Ιάπωνας και ένας Έλληνας. Εκεί λοιπόν που συζητάνε, κάνει ο Αμερικανός μισό λεπτό. «Ναι», σηκώνει το χέρι του έτσι. «Ναι», λέει, όχι. Θα περιμένετε μέχρι την Πέμπτη να γυρίσω και τελειώνει το συνέδριο και θα έρθω να τα τακτοποιήσουμε. Γεια. «Τι έκανες?» του λέει, «συνάδελφε». Λέει: «Μίλησε», λέει, «στο τηλέφωνο». Λέει: «Το τηλέφωνο και η συσκευή?» «Ποια συσκευή?» λέει. «Αυτά, εμείς λέει, τα έχουμε από τη δεκαετία του 80. Εδώ είναι», λέει, «το ακουστικό, εδώ το μικροφωνάκι, ενσωματωμένο και μιλάμε». Κοιτάζει ο Έλληνας. Τι λέει, ρε παιδί μου. Συνεχίζουν την κουβέντα τους. 2-3 λεπτά μετά. «Ναι», κάνει ο Ιάπωνας. «Ναι, όχι. «Α, πήγε τόσο η τιμή?» Εντάξει, ο χρηματιστής μου, λέει, παιδιά, μισό λεπτό. «Ναι, αγόρασε τις μετοχές. Και όταν έρθω θα τα βρούμε. Ενημέρωσέ με. Γεια. «Τι έκανες?» του λέει. «Λέει, στο κινητό μίλησα». Λέει: «Και η συσκευή?» «Ποια συσκευή?» «Αυτά», λέει, «τα, τι αυτά, παιδιά?» «Εμείς έχουμε», λέει, «ενσωματωμένο το κινητό μέσα στον εγκέφαλο και με τη σκέψη καλούμε νούμερα και αυτά». Ξανακοιτάει ο Έλληνας. Συνεχίζουν την κουβέντα τους. Μετά από 5-6 λεπτά τους ειδοποιούν ότι τελείωσε το διάλειμμα και συνεχίζεται το συνέδριο. Την ώρα λοιπόν που σηκώνονται, αμολάει μία ο Έλληνας, συνάδελφε του, λέει: «Τι έκανες?» «Τίποτα, παιδιά, ένα email έστειλα.